Η γέφυρα των Κυμερίων πολλές φορές ήρθε στο φως της δημοσιότητας λόγω της επικινδυνότητάς της και την έρηδα των αρμόδιων φορέων για την ευθύνη ανακατασκευής της. Ωστόσο, φαίνεται πως βρίσκεται πλέον λύση, αφού σύμφωνα με πρόταση του Περιφερειάρχη, ο Δήμος μπορεί να αναλάβει την μελέτη και η Περιφέρεια το κόστος κατασκευής. Για τη συγκεκριμένη γέφυρα, επειδή είναι αρμοδιότητα του Δήμου, είπαμε το εξής: να κάνουν μια τεχνική μελέτη για την κατασκευή νέας γέφυρας ο Δήμος της Ξάνθης, διότι έχει τεχνικές υπηρεσίες και αρκετό προσωπικό, εμείς αδυνατούμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή, να μας κάνει μια προγραμματική σύμβαση, γιατί είναι αρμοδιότητα δική του να τη φτιάξει, και εμείς θα αναλάβουμε την επίβλεψη και το κόστος κατασκευής, δηλαδή θα την χρηματοδοτήσουμε, όποιο και αν είναι το ποσό, 200, 300, πόσο θα είναι, για να τη φτιάξουμε. Άρα λοιπόν, σε μια συνεννόηση που υπήρξε μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου, να φτιάξουν αυτή την μελέτη και εμείς είμαστε πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουμε, εφόσον μας κάνουν προγραμματική σύμβαση, τη συγκεκριμένη γέφυρα από δικούς μας πόρους, όχι σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πότε έγινε αυτή η κουβέντα? Έγινε μια κουβέντα μεταξύ Περιφερειάρχη και Δημάρχου στη συνάντηση που είχαν για την ένταξη του έργου της Πλατείας Ελευθερίας στο ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν, έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι για να χρηματοδοτήσουμε το έργο. Ο Δήμος πρέπει να μας φτιάξει τη μελέτη και την προγραμματική σύμβαση εκχώρησης δικαιώματος κατασκευής. Εντάξει. Αυτό περιμένουμε και θα το κάνουμε. Στο μεταξύ, στην τελική φάση βρίσκεται και η περιφερειακή γέφυρα, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα δοθεί στην κυκλοφορία την ερχόμενη Δευτέρα. Η συγκεκριμένη γέφυρα έχει ασφαλτοστρωθεί την επομένη του 15 Αυγούστου. Έπεσε το ασφαλτικό μείγμα. Είναι έτοιμη η γέφυρα. Περιμένουμε τους δύο αρμούς για να τοποθετηθεί μεταξύ των σημείων επαφής της γέφυρας με το ασφαλτικό δόστρωμα. Μπαίνουν αρμοί για να παίρνουν τα φορτία. Αυτή η αρμή, με βάση συνεννόηση σήμερα το πρωί που είχαμε με τον εργολάβο, θα έρθουν εντός της εβδομάδος για να τοποθετηθούν να δουλέψουν. Αν υπολογίσουμε και 2-3 μέρες δουλειές, ξέρω εγώ, να έρθουν Τετάρτη, μέχρι το Σάββατο λογικά θα είναι τελειωμένη. Άρα από Δευτέρα 26 του μήνα θεωρούμε ότι ο δρόμος θα έχει ανοίξει πλήρως. Να σημειώσουμε πως ήδη την Δευτέρα υπογράφηκε και η σύμβαση που αφορά στην βελτίωση των υποδομών και πιο συγκεκριμένα τον οδικό άξονα της Εθνικής Οδού με τον οικισμό Πηγαδίων, όπου θα κατασκευαστεί νέα γέφυρα και θα γίνουν οι απαραίτητες ασφαλτοστρώσεις, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα της περιοχής και η ασφάλεια των επιβατών, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, η νέα γέφυρα σε συνδυασμό με το έργο του Πολυσίτου θα διευκολύνει και την προσπελασιμότητα των γεωργικών μηχανημάτων, που θα αποφύγουν αποστάσεις δεκάδων χιλιόμετρων.